έκανε αυτή την υπέρβαση. Όχι, όλη η ελληνική κοινωνία πιστεύει αυτά που λέει η Έρση. Αυτό το δεδομένο. Και κάνει αυτά που λέει η Έρση. Και ο Χριστός, όπως πολλοί της γενιάς μας, δεν ήταν ο μεμονωμένος παίκτης. Στην πορεία του κειμένου διανύουμε και εμείς μια πορεία μαζί με την ηρωίδα. Πιστεύω πως εκεί και χάρη στον Χριστό συναντάμε και αναγνωρίζουμε τις προτεραιότητες που μας οδηγούν στη διατύπωση ενός νοήματος για την πραγματικότητά μας. Έχει σημασία, για να χρησιμοποιήσω και μια λέξη που λέγαμε τότε με τον Χρήστο στα ελληνικά μας χρόνια, ο οπορτουνισμός. Θεωρώ ότι αυτό που κάνει ο Βακαλόπουλος μοιάζει πάρα πολύ με αυτό που κάνει ο Ταρκόφσκι. Ότι η γραμμή του ορίζοντος ξεκινάει και τελειώνει με την ίδια περίπου φράση. Ποια ήταν τώρα τα χαρακτηριστικά της σκέψης του Βακαλόπουλου? Με τον Βακαλόπουλο είναι ακόμη πιο ιδιαίτερη περίπτωση και ακόμα και σπανιότερη νομίζω για την λογοτεχνία, γιατί έχω έναν άνθρωπο ο οποίος γράφει ούτε όχι για να κάνει καριέρα, όχι για να κάνει τον συγγραφέα, αλλά γράφει για να απαντήσει σε ερωτήματα ταυτότητας, ψάχνει να βρει τον εαυτό του. Υπάρχει λοιπόν ένα τεράστιο κριτικό έργο, πάρα πολλά κείμενα, που δημιουργεί μια στάση στον χρόνο, που δημιουργεί μια στάση εσωτερική. Νομίζω ότι μιλάει για την Κυψέλη. Δεν κάνει μια αφελή ηθογραφία. Το 1984 που είχαμε μιλήσει πολύ, δεν το είχα, αλλά τότε είχαμε ξαναμιλήσει μετά αργότερα, τότε πριν από το Τζιόλ. Είναι σαν να αναβαπτίζομαι σε αυτή τη γλώσσα του Βακαλόπουλου, όσες φορές και αν τη διαβάσω.